των μέσων ενημέρωσης και εκ μέρους και όλων των Ποντιακών Πολιτιστικών Συλλόγων. Και φυσικά έχουμε σήμερα εδώ και τον Δήμαρχο Εορδαίας, τον Παναγιώτη Πλακετά, για να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων για τη γενοκτονία. Ένα πρόγραμμα που προήλθε μετά από μια πρωτοβουλία να αναδείξουμε ιδιαίτερα φέτος και βέβαια να το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια, την πρωτοπορία της περιοχής στη διεκδίκηση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που πράγματι έχει απήχηση. Υπήρχαν προτεργάτες που προέρχονταν από ολόκληρη την περιοχή της Εορδαίας και από την Πτολεμαϊδα και από το τότε Ποντιακό Σύλλογο που υπήρχε, την Εύξηνο Λέσχη, και που βέβαια έχει καταγραφεί ιστορικά ότι το 1986 ήταν το έτος όπου στις 20 του Σεπτέμβρη, με το διήμερο εκδηλώσεων της Ευξήνου Λέσχης Πτολεμαϊδας, τέθηκε επιτάπητος το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Η Πτολεμαϊδα λοιπόν και η ευρύτερη περιοχή πρωτοπορεί. Και αυτή την πρωτοπορία θέλουμε να την κάνουμε κομμάτι της τοπικής μας ιστορίας, θέλουμε να την κάνουμε ένα τμήμα της ποντιακής ιστορίας, αλλά και της ιστορίας γενικότερα της τοπικής ευρύτερης περιοχής μας, για την οποία αισθανόμαστε όλοι περήφανοι. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι το νόημα που προκύπτει και στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι όλοι μας αισθανόμαστε πολύ ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί μετά από 5 συναντήσεις το τελευταίο τρίμηνο εδώ στον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαίδας με όλα τα σωματεία, τους συλλόγους, τους ποντιακούς και τους πολιτιστικούς της περιοχής, είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει αυτή την πρωτοπορία. Εδώ βρίσκονται εκπρόσωποι από, όπως τους βλέπω, ο Μάκης ο Μιχαηλίδης από την Ποτοκόμη και τον Ποντιακό Σύλλογο, η Λένα Ευσταθιάδου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου του Ποντιακού και του Πολιτιστικού της, των Κομνηνών, η Όλγα Ιμιτκάνη, πρόεδρος του Πολιτιστικού και του Ποντιακού Συλλόγου της, του Ανατολικού, η Ευγενία Ευθυμιάδου, η πρόεδρος του Διγενή της Πενταβρίσου, ο Βασίλης ο Αλεξανδρίδης, ο οποίος είναι από το Σύλλογο του Φιλότα, αλλά και επίσης γραμματέας της Ομοσπονδίας των Ποντιακών Συλλόγων Σωματείων Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας. Φυσικά ο Δήμαρχος της Εορδαίας, ο Παναγιώτης ο Πλακετάς, ο Παντελής ο Σαβαΐδης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου εκεί της περιοχής του Καριοχωρίου, ο Πόλης, ο Πολύκαρπος ο Σαβίδης, ο αντιπρόεδρος της Πολιτιστικής Λέσχης Ποντίων Περδίκα, και ο Γιάννης ο Τσατσιταλίδης από τον Ποντιακό Σύλλογο της Αναράκης και εκπρόσωπος στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδα, στη διοίκηση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Θέλω, επειδή είπα για την Παμποντιακή Ομοσπονδία, να σημειώσω ότι έπιασε τόπο η φιλοξενία μας ως Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας εδώ, της Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΕ, στην πόλη μας, στην περιοχή μας, γιατί τότε, μετά από πρόταση που κατατέθηκε, ομόφωνα από την ΠΟΕ, αποφασίστηκε η ΠΟΕ να στηρίξει αυτή την πρωτοπορία και την ανάδειξη της Πανελλήνια της Πτολεμαΐδας. Αυτό θα γίνει χαρακτηριστικά με το άναμα της φλόγας την ημέρα της γενοκτονίας, την ημέρα της ημερομηνίας 19ης του Μάη, όπου θα ανάψει συμβολικά από την Πτολεμαΐδα η φλόγα της γενοκτονίας, με λαμπαδιδρόμους που θα βρίσκονται εκεί, με τα λάβαρα και τους ποντιακούς συλλόγους, με τους εκπροσώπους και τον κόσμο που θα συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία, και τον καλούμε να είναι όλοι σε αυτή την ιστορική στιγμή για την Πτολεμαΐδα και για την ευρύτερη περιοχή, όλος ο κόσμος, και είπαμε ότι είναι κομμάτι όχι μόνο της ιστορίας των Ποντίων, αλλά κομμάτι της τοπικής μας ιστορίας. Γι' αυτό ζητάμε τη συμμετοχή όλων την 5η 19 Μαΐου στις 11.30 το πρωί, όπου θα έχουμε την επιμνημόσυνη δέηση από τον Χαιρετικό Επίτροπο τον πατέρα Νικηφόρο Μανάδη, θα έχουμε κατάθεση στεφάνων από επισήμους φορείς, αρχές του τόπου και όλους όσους θέλουν να καταθέσουν στεφάνι, και επίσης θα έχουμε τον Εθνικό Ύμνο Ενός Λεπτού Σιγή, το άναμα της φλόγας, της γενοκτονίας, και επίσης θα αναδείξουμε και με το τελετουργικό και με ό,τι θα υποθεί ακριβώς αυτή την πρωτοπορία της περιοχής. Στη συνέχεια όλοι μαζί θα κατευθυνθούμε με πορεία στο Δημαρχείο Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα, όπου θα καταθέσουμε ένα κοινό ψήφισμα όλων των συλλόγων που βρίσκονται σήμερα εδώ, σημειωτέων ότι συμπεριλαμβάνεται και ο Σύλλογος